Υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα ότι ανοίγουν οι τράπεζες την Τρίτη. Ένα ότι δεν ανοίγουν. Παίρνω αυτό που λέει ότι ανοίγουν. Γιατί αν δεν ανοίξουν, θα έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση σε τελείως άλλη βάση. Ακριβώς. Αν ανοίξουν οι τράπεζες, αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δεν θα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν θα υπάρχει ελευθερία συναλλαγών. Είναι σίγουρο ότι κάποιο πλαφόν θα μπει μέχρι να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Τι προβλέπετε γι' αυτό και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Τι λέει η αγορά δηλαδή. Κύριε Μαγκελάτο, καταρχήν να καλησπίσω εσάς και τους φίλους καλεσμένους σας. Είναι γεγονός ότι έτσι όπως τα έχετε εκεί και έτσι όπως προδιαγράφεται η κατάσταση, είναι πιθανό να προκύψουν, όχι είναι πιθανό, σίγουρα θα προκύψουν πάρα πολλά προβλήματα. Ας ελπίσουμε ενώ ότι τουλάχιστον θα ανοίξουν οι τράπεζες, να μην υπάρχει η ίδια η κατάσταση η οποία είχαμε διανύσει όλη αυτή τη βδομάδα με το κλείσιμο των τραπεζών, με όλα τα συμπακόλουθα που είδαμε και στο ρεπορτάζ σας, που θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Και βλέπουμε, για μας είναι σημαντικό να ανοίξουν οι τράπεζες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Βέβαια με τον τρόπο των σωστών και θετικών, ο οποίος θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία και της αγοράς και κατ' επέκταση της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο αυτό είναι. Και από την πλευρά μας καλούμε για ακόμη μια φορά και το πολιτικό προσωπικό της Κύπρου να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν, να υπάρξει συλλογικότητα, να υπάρξει συνένεση, ούτως ώστε να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Κύριε Χατζηαδάμου, θα το ρωτήσω ευθέως, γιατί είστε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, θεσμικός παράγοντας της αγοράς. Θα το ρωτήσετε. Είστε υπέρ του κουρέματος των καταθέσεων ή όχι? Προσωπική μου άποψη, θα εκφέρω προσωπική άποψη. Είμαι με τα όσα έχουμε δει μετά την απόφαση την πρώτη και το τι έχει ακολουθήσει και σε σχέση με τους εντός εισαγωγικών εταίρους μας, ναι, ίσως θα ήταν υπό τις περιστάσεις, υπό τις συνθήκες η λύση. Δυστυχώς. Με όλα τα συνεπακόλουθα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Επόμενο ζήτημα, πάλι από τη θέση που έχετε και ως επιχειρηματίας αλλά και ως θεσμικός παράγοντας. Κύριε Μαγκελάτο, να διευκρινίσω ότι δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν είμαι ιδιοκτήτης υπεραγορών, για να μην υπάρχει σύγκριση. Είμαι έμμισος τέλεχος του Παγκύπριου Σύνδεσμου Υπεραγορών, ο οποίος Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών στην Κύπρο εκπροσωπεί τις μεγάλες αλυσίδες, είναι μέλη του ή μεγάλες αλυσίδες, μεσαία καταστήματα και μικρά συνοικιακά μπακάλικα, όπως πολύ σωστά έχετε πει, συνοικιακές υπεραγορές μικρές. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι, πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα μετά από όλα αυτά στην Κύπρο? Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, φαντάζομαι πρώτοι εσείς, ότι η Κύπρος αλλάζει οικονομικό μοντέλο. Ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Σε μια κοινωνία λοιπόν, το λέω έτσι όπως απλά θα το καταλάβουμε όλοι, βαθιά καπιταλιστική, ουσιαστικά καπιταλιστική, με αγγλοσαξονικούς θεσμούς στην καπιταλιστική της λειτουργία, όπως είναι η κυπριακή, πώς θα είναι αυτή η επόμενη μέρα και ποια θα είναι πια η επιχειρηματικότητα στην Κύπρο αυτή την επόμενη μέρα? Γιατί offshore, για παράδειγμα, φαντάζομαι θα λιγοστέψουν πολύ, κύριε Χατζηαδάμου. Σωστό. Και τα έσοδα σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι οι μέρες οι οποίες γνωρίζαμε στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, εμείς από το δικό μας τον τομέα, από τη δική μας την έπαρξη, αν θέλετε, που είναι έπαρξη αγώνα, έτσι όπως θέλουν να τη μετατρέψουν κάποιοι, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, κύριε Μαγκελάτο, ό,τι έκαναμε στα τόσα χρόνια λειτουργίας του δικού μας του θεσμού, των υπεραγορών, που έχει αγκαλιαστεί όλα αυτά τα χρόνια από όλον τον κόσμο, από όλους τους καταναλωτές της Κύπρου, με την δραστηριότητα, με τη δυναμική, με τη δυναμικότητα, με τον επαγγελματισμό των μελών μας, ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε αυτή την επόμενη μέρα που θα είναι τελείως διαφορετική, δεν θα είναι η μέρα που ξέραμε στο παρελθόν, ούτε η μέρα που ξέραμε στο παρελθόν, να την κάνουμε όσο πιο καλή και αποδοτική γίνεται. Η συλλογικότητα θα μείνει όμως. Συγγνώμη. Ελπίζετε ότι η συλλογικότητα, που είναι κάτι που χαρακτήριζε επί πολλές δεκαετίες στην Κύπρο, θα παραμείνει? Θα διασωθεί? Ναι. Τουλάχιστον σε επιχειρηματικό ή επαγγελματικό επίπεδο προσπαθούμε πάρα πολύ για να υπάρξει συλλογικότητα. Στο πολιτικό επίπεδο αυτό είναι το αποθούμενο. Αλίμονο να μην υπάρχει συλλογικότητα σε αυτό το σημείο που είμαστε. Νομίζω ότι στην Κύπρο υπάρχει μια παράδοση γύρω από αυτό. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Και ευτυχώς τις τελευταίες ώρες
δυστυχώς έδειξαν οι πολιτικοί μας ότι δεν στέκονται, δεν αρρώνται στο ύψος των περιστάσεων. Και τους βλέπουμε να πολιτεύονται δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, σαν μικρά παιδάκια τα οποία θα θέλουν να δείξουν προς τα έξω ποιος κερδίζει τις αντιπώσεις.